Πριν λίγες μέρες ήταν εδώ πέρα η κυρία Αντωνοπούλου και προσπάθησε από το Υπουργείο Εργασίας η Υφυπουργός να μας παρουσιάσει μια εικόνα μείωσης της ανεργίας, ανάπτυξης, αλλά για άλλη μια φορά φαίνεται διαψεύδεται η κυβέρνηση στο γεγονός ότι την πραγματική εικόνα την έχουμε αυτή που καταγγέλνουμε πολύ καιρό, τόσο σαν εργατικό κέντρο αλλά και άλλοι φορείς, γιατί πραγματικά είμαστε μέσα στην κοινωνία και παρακολουθούμε τι γίνεται. Σίγουρα το έχουμε ξαναπεί ότι για να υπάρξει μια ομαλοποίηση της αγοράς εργασίας πρέπει να ξεκινήσουμε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να επανέλθει το πλαίσιο αυτό, η υποχρεωτικότητά τους και μια σειρά μέτρων που πραγματικά θα πρέπει να ξεκινήσει και να ξεκινήσει από τον πρωτογενή τομέα, κυρία Δουλγεράκη, γιατί μόνο από εκεί πέρα μπορεί να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση της χώρας. Δυστυχώς οι πολιτικές που ακολουθούνται είναι τέτοιες που δεν βοηθούν ούτε στην καταπολέμηση της ανεργίας, ούτε στην βοήθεια στον πρωτογενέ τομέα έτσι ώστε να σταθεί η οικονομία μας, και γενικά βλέπουμε μια σειρά μέτρων που πραγματικά καθημερινά, κάθε μέρα που περνάμε γίνεται χειρότερη η κατάσταση, και γι' αυτό αποδεικνύεται και μια αυτή απεσιοδοξία του κόσμου μέσα από μετρήσεις που γίνονται συχνά. Μόλις χθες λέγαμε σε διαφορά ερωτήματα. Και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Μόλις χθες λέγαμε με τον συνάδελφο τον Μάνο τον Δασκαλάκη ότι στα πλαίσια του ενημερωτικού μαγκαζίνου για αυτή την έρευνα που έγινε από ένα ξένο πανεπιστήμιο και την κατάσταση η οποία επικρατεί με την ανεργία στην Ελλάδα και στην Κρήτη, πώς σε οδηγεί στην κατάθλιψη αυτό το κομμάτι που λέγεται ανεργία και αυτή η φράση το να με συγχωρείτε αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η συνεργασία μας, και ποια είναι τα πραγματικά μεγέθη αυτού εδώ του κομματιού που λέγεται ανεργία και πώς επηρεάζει, γιατί δεν είναι το νούμερο, είναι οι ανθρώπινες ζωές που κρύβονται πίσω από νούμερο και βέβαια η ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου. Η έρευνα της interview λέει: πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 715 ενηλίκων σε όλη τη χώρα το διάστημα 13 με 15 Φεβρουαρίου. Σχεδόν 6 στους 10 συμμετέχοντες, 59% πιστεύουν ότι η τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση, σύνδεση κερδών με ασφαλιστικές εισφορές, κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση, ενώ πάνω από 9 στους 10, 96% εκτιμούν ότι επίκειται νέα συρρήκνωση των κύριων συντάξεων. Το 87% των ερωτώμενων υποστηρίζει πως οι ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες που τους προσφέρει το ταμείο τους σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι καλές. Μόλις το 10% τις θεωρεί καλές, ενώ ένα 3% δεν απάντησε. Και αν ακόμα λένε ότι, ξέρετε, δημοσκόπηση είναι, εργαλείο είναι, αποτυπώνει μια κατάσταση τώρα, μπορεί να σε βοηθήσει να πας παρακάτω. Αναρωτιέμαι απόψε ο κύριος Πετρόπουλος, όταν θα αναπτύξει το θέμα το νέο ασφαλιστικό σύστημα, πώς θα πείσει τους οικονομολόγους και το ίδιο το οικονομικό επιμελητήριο που προσφεύγει για το ασφαλιστικό στο Συμβούλιο Επικρατείας, πώς θα έρθουν τα πάνω κάτω. Και εμείς, κυρία Δουλγεράκη, περίεργοι είμαστε να ακούσουμε τις τοποθετήσεις του κυρίου Πετρόπουλου. Πραγματικά, για ένα ασφαλιστικό που ουσιαστικά ήταν φοροεισπρακτικό, κατά την άποψή μας δεν δημιουργεί ούτε καν συνθήκες βιωσιμότητας και πραγματικά δημιουργεί πολλά προβλήματα, και όχι μόνο στον χώρο της εργασίας αλλά στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες και σε μια σειρά άλλων κοινωνικών ομάδων. Αναμένουμε και να ακούσουμε, αλλά θα επιδιώξουμε κιόλας και μια συνάντηση τέταρτετ όμως, έτσι ώστε να θέσουμε και εμείς τα ζητήματα και να δώσουμε να καταλάβει ο κ. Πετρόπουλος ότι πρέπει να ακούσει και την κοινωνία. Δεν μπορεί να μιλάει μόνο το Υπουργείο, πρέπει να μιλάει και η κοινωνία, να μιλάνε οι κοινωνικές ομάδες και να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο μήπως αλλάξουμε κάποιες καταστάσεις. Είναι η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Είναι η μαθητεία, πρόταση την οποία είχατε καταθέσει προς το Υπουργείο Εργασίας. Είναι τα τεκτενόμενα με τις συντάξεις και το θέμα του αποδεκατισμού του τμήματος, γιατί τον Οκτώβρη του τμήματος απονομής συντάξεων του ΕΚΑ Ηρακλείου θα παραμείνει με 2 υπαλλήλους. Πήγανε, λέει, προς το παρόν 4-5, αλλά οι άνθρωποι είναι νέοι, δεν ξέρουν τη δουλειά, χρειάζονται χρόνο για να μάθουν, και θα πρέπει
να διεκπεραιώσουν ένα όγκο φακέλων 11.000 στον αριθμό μόνο από το Ηράκλειο και το Λασίθι. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο πιο ξεχυλωμένο μπορεί να είναι το πράγμα, κύριε Βοριά. Κύριε Δουλγεράκη, είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Είμαστε δίπλα στο πρόβλημα, το παρακολουθούμε. Έχουμε επαφή με τους εργαζόμενους του ΙΚΑ. Είναι πάρα πολύ, θα έχει σοβαρές συνέπειες στους ασφαλισμένους. Όταν τώρα υπάρχουν καθυστερήσεις 2-3 ετών για να πάρουν οι ανθρώποι στις συντάξεις τους, φανταστείτε τι θα γίνει αν αναλογιστούμε ότι ο κάθε έμπειρος υπάλληλος που φεύγει, τη Δευτέρα μάλιστα παίρνει φύλο για να φύγει, είχε πάνω από 2.000 αιτήματα ο καθένας. Το καινούριο προσωπικό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, θέλει τουλάχιστον ένα έτος για να αρχίσει να μπορεί να ανταποκρίνεται. Σωστά, σωστά. Πολυνομία, γραφειοκρατία, όχι για κανένα άλλο λόγο, και πρέπει να είναι ενήμεροι. Και αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει παρά τις δηλώσεις που διαβάσαμε και χθες του κυρίου Πετρόπουλου, ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν καταβληθεί όλες οι προσωρινές συντάξεις. 100.000 στον αριθμό σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε τα νούμερα. Κάπου παρακάτω θα μας είναι χρήσιμα. Ναι, πώς λοιπόν θα γίνουν όλα αυτά όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις μέσα στο ΙΚΑ? Δηλαδή κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κοροϊδία που πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μια να λένε να βγαίνει κυρία Υπουργός, να βγαίνει κυρία Υπουργός και να λέει ότι θα μειωθεί ο χρόνος καταβολής των συντάξεων σε 8 μήνες, σε αργότερα, σε κάτι μέρες, και παρόλα αυτά να βγαίνουν τέτοιοι εγκύκλοι που πραγματικά δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα. Λες και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και δεν ξέρουν ο ένας με τον άλλον τι έχει υποθεί, τι το ένα γραφείο βγάζει στην δημοσιότητα και τι το άλλο. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσετε σήμερα. Τα 4 εργατικά κέντρα της Κρήτης σε αυτό το ραντεβού σας στις 4 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, κύριε Βοριά. Επίσης αυτό που θα συζητηθεί, ένα το σημαντικότερο θα έλεγα ζήτημα, είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς ένα πλαίσιο δράση σαν εργατικά κέντρα πλάι στους αγρότες, πλάι πραγματικά στα δίκαια τους αιτήματα. Γι' αυτό σε αυτή τη συνάντηση θα μετέχουν και αγρότες του συντονιστικού της Κρήτης. Μιλάτε για τις 8 Μαρτίου. Για τις 8 Μαρτίου ακριβώς. Ναι. Έτσι ώστε η Ενωμένη Κρήτη να δώσει ένα ισχυρότερο μήνυμα, και από εκεί και πέρα ήδη έχουν εκφράσει και άλλοι φορείς ότι πραγματικά είναι μια ευκαιρία για να δείξουμε ότι η Κρήτη είναι ενωμένη και αν είναι να κάνουμε κάτι όλοι μαζί οργανωμένο.